Η κυρία Υπουργός καλείται να λάβει το λόγο προκειμένου να απαντήσει τον ερωτώντα συνάδελφο. Ορίστε, κυρία Μπατζέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απαντώντας στην ερώτηση του κύριου Μωραϊτή, θα ήθελα πριν πω στην εξειδίκευση των ετών 8 και 9 να μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα να περιγράψω το μέτρο, διότι φρεσκάροντας τη μνήμη μπορούμε να φτάσουμε και στην επίλυση του ζητήματος. Τα προβλήματα με τις εντάξεις και τις πληρωμές του προγράμματος της εξισωτικής αποζημίωσης έχουν ως αφετηρία την απόφαση που λήφθηκε το 2008 για μείωση των πιστώσεων που αφορούσαν τα προγράμματα της περίοδου 2007-2013 κατά 50%. Συγκεκριμένα, από 826 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εγκριθεί για την περίοδο 2000-2006, τα ποσά για την περίοδο 2007-2013 έχουν μειωθεί σε 425 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα στις εντάξεις και στις πληρωμές από την περίοδο 2007-2008. Η κυβέρνησή μας κατάφερε να αυξήσει τις εθνικές πιστώσεις για τα προγράμματα και να προτείνει αναθεώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυξήθηκαν οι προβλεπόμενες πιστώσεις με αύξηση της εθνικής συμμετοχής και εντάξεις, και οι εντάξεις και οι πληρωμές για το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης θα συνεχιστούν κανονικά για την περίοδο 2008. Είναι γνωστό ότι λόγω των αδυναμιών που προαναφέρθηκαν, σημαντικό μέρος των ποσών της εξισωτικής αποζημίωσης 2008 έχουν προκαταβληθεί ως ταμιακή διευκόλυνση. Ειδικότερα, για την αποζημίωση του 2008 έγινε η πρώτη πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος της εξισωτικής αποζημίωσης του 2008, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι των καταστάσεων πληρωμής σε σύνολο 62 περίπου δικαιούχων, δηλαδή 112 εκατομμύρια, και θα συνεχιστούν οι πληρωμές για τους υπόλοιπους. Επισημάναμε ότι τον Νοέμβριο του 2008 και τον Απρίλιο του 2009 είχε δοθεί προκαταβολή με μορφή ταμιακής διευκόλυνσης για την εξισωτική αποζημίωση του 2008. Συνεπώς, η εξισωτική αποζημίωση του 2008 στο μεγαλύτερο μέρος έχει πληρωθεί στους παραγωγούς. Εξισωτική αποζημίωση του έτους του 2009. Για το πρόγραμμα της εξισωτικής του 2009, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγματοποιήσει πληρωμές μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων ελέγχων και μετά την έγκριση εθνικών πιστώσεων για τις δαπάνες του μέτρου αυτού. Σχετικά με τα κριτήρια νομιμοποίησης για το πρόγραμμα της εξισωτικής, σημειώνεται ότι πρώτον, αυτά έχουν γίνει μετά από απέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατάταξη των δικαιούχων με εφαρμογή διαφάνειας στην αίτηση για την ένταξη και την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης. Δεύτερον, τα κριτήρια αναμορφώθηκαν το 2010 και έχει δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα στους δικαιούχους που είναι κτηνοτρόφοι στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την κτηνοτροφία. Με βάση αυτά τα κριτήρια λαμβάνουν βαθμολογία πάνω από 500 μόρια οι κτηνοτρόφοι, επομένως σε καμία περίπτωση κτηνοτρόφοι ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δεν θα αποκλειστούν από το κριτήριο της ηλικίας. Τρίτον, το δίλημμα ότι με τα κριτήρια αυτά θα αποκλειστούν οι κτηνοτρόφοι ηλικίας μεγαλύτερης από 40 ετών είναι ψευδεπίγραφο και μόνο σε όσους δεν είναι σωστά πληροφορημένοι. Κύριε Μωραϊτή, θα πρέπει να επαναλάβω και απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους, γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε για την εξισωτική αποζημίωση. Είναι μια πολιτική που ενισχύει τους γεωργούς σε αυτές τις περιοχές. Θα ήθελα να σας πω ότι οι πόροι που είχαν διατεθεί, επαναλαμβάνω, το 2007-2013 ήταν 420 εκατομμύρια, ενώ οι ανάγκες περισσότεροι. Συνεπώς, οι εθνικές πιστώσεις που πρέπει να βρεθούν για την πληρωμή του 2010 είναι 120 εκατομμύρια για να καλύψουν όλους τους δικαιούχους. Είναι κρατικός προϋπολογισμός, κρατικές ενισχύσεις, βαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό και αναμένουμε την υπογραφή που είναι οικία μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών για την έναρξη της πληρωμής του 2009.